Έχουμε ένα Seat Leon και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, για το εάν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό, για το εάν ανοίξει κάποια από τις πόρτες και για το εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και ενεργοποιούμε και το σύστημά μας. Λοιπόν, θα κουνήσουμε το αυτοκίνητο εξωτερικά να δούμε τον κραδασμό. Αφοπλίζουμε, οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε την πόρτα και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on. Μας ήρθε και το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, ανοίγουμε και γυρίζουμε και το κλειδί. Απενεργοποιούμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, πρώτο μήνυμα έχουμε sensor alarm, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού. Δεύτερο μήνυμα έχουμε door alarm όταν ανοίξαμε την πόρτα. Και τρίτο μήνυμα το ACC alarm που είναι όταν γύρισε το κλειδί στη θέση on. Και έχουμε link με τοποθεσία σε κάθε μήνυμα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λειτουργεί το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή και θα στείλουμε το μήνυμα για απενεργοποίηση. Αυτό είναι το μήνυμα. Έχουμε πει αλλάζει αυτός ο κωδικός. Το στέλνουμε, βλέπουμε αριστερά και το στροφόμετρο του αυτοκίνητου. Βλέπουμε έσβησε το αυτοκίνητο. Θα μας έρθει και μία επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή του κινητήρα και από εδώ και πέρα δεν ξαναξεκινάει. Έως ότου στείλουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση. Το στέλνουμε. Βλέπουμε επανήλθε και ο πίνακας οργάνων. Ήρθε και η επιβεβαίωση και από εδώ και πέρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Αυτά.